Τηλεγραφικά. Πρώτον, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους και ιδιαίτερα όσους μας ψήφισαν πρώτη φορά, που πέρασαν μέσα από τη Σκύλα και τη Χάρεβη, από τις συμπληγάδες του νέου δικοματισμού που αντικατέστησε τον παλιότερο. Μισό λεπτό. Αυτό θα είναι πάντα έτσι, κύριε Παφίλη. Πάντα δεν θα είναι. Ήμουνα νιός και γέρασα. Να μην σας πω, κύριε, εμείς μια φορά θα κάνουμε το πικ. Ήμουνα νιός και γέρασα. Ότι θα είναι μεγαλείο τότε. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση έρχεστε και μου λέτε το ίδιο. Εσείς ξέρετε πολύ καλά, είστε παλιός δημοσιογράφος, σε ποιες συνθήκες δίνεται η μάχη και πόλωση και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, λέμε να ευχαριστήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο που μας ψήφισε. Ιδιαίτερα όσους μας ψήφισαν πρώτη φορά. Δεύτερον, όσους συμπαρατάχθηκαν μαζί μας. Αυτοί που συμπαρατάχθηκαν και πριν και τώρα έχουν μια δυναμική σαν σύνολο και θα εκφραστεί αργότερα. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα, θα σας το πω ομά. Πόσα χρόνια από το Λαλιώτη μέχρι σήμερα μας υπόσχονται ότι θα μας πάνε 3%. Δεν μπορούν. Και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Ναι, και εσωτερικά και, εσείς, και εξωτερικά. Αλλά δεν μπορείτε και εσείς να κάνετε το άλμα. Σας είπα, θα το κάνουμε το άλμα. Από τους απογοητευμένους του ΣΥΡΙΖΑ πάντως δεν καρποθήκατε, λοιπόν, μεγάλο τρίτον, ποσοστό, κύριε Παφίλη. Μισό λεπτό αν επιτρέπετε, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος. Τα ξέρω. Δεν θέλω να σας κρατήσω πάρα πολύ. Έχουμε συντηρητικοποίηση της ελληνικής κοινωνίας. Συμβαίνει ότι, δηλαδή, ό,τι έγινε με το ΠΑΣΟΚ που πήγε τη Νέα Δημοκρατία 48%, 47% πόσο την πήγε, το νέο ΠΑΣΟΚ και σε χειρότερη έκδοση που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, και το λέει βέβαια, Σοσιαλδημοκρατία, μέσα σε 4 χρόνια την έβγαλε. Γιατί? Ακριβώς γιατί ουσιαστικά άσκησε την ίδια πολιτική παντού. Ποια αντιπολίτευση, αλήθεια? Μα σοβαρολογούμε. Πού είναι, φύγαν, είναι κανένας εδώ? Είναι ο κύριος Κρέτσος εδώ, ναι. Υφυπουργός. Δεν μου λέτε, θα πείτε γιατί δεν φέρνει το 751. Μα εσείς το υποσχεθήκατε και το φέρατε προεκλογικά μια μικρή αύξηση. Θα το φέρουμε. Θα πείτε, δώστε μας πίσω τα 14 αεροδρόμια, αφού εσείς τα πουλήσατε. Θα πείτε, δώστε μας πίσω τη δημόσια περιουσία, αφού τη βάλατε στο ταμείο μέχρι την 99 χρόνια. Τι θα πείτε, συλλογικές συμβάσεις, καμία δεν υπάρχει. 10% των εργαζομένων καλύπτουν οι συλλογικές συμβάσεις. Κόλαση στους εργασιακούς χώρους. Τι θα πείτε, φορολογήστε το κεφάλαιο. Μα εσείς κατεβάσατε τη φορολογία μαζί με την Δημοκρατία. Μην με διακόψετε. Από το 15 στο 10%. 22% των 600 και 700 ευρώ. 10% τα μερίσματα των κερδών. Αντιπολίτευση θα κάνει το κουκούε. Και να ξέρετε, και το λέω και στον κύριο Δένδια, ότι εμείς δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί με το ΣΥΡΙΖΑ μια χαρά τα πάτε, αφού έχετε υπογράψει όλα τα μνημόνια μαζί. Όλα τα έχετε υπογράψει. Θα τον φέρετε σε πολύ δύσκολη θέση. Εμείς θα είμαστε απέναντι. Και σας περιμένουμε, να το ξέρετε. Και επειδή με αυτή τη δύναμη που μας έδωσε ο λαός και με πολύ περισσότεροι που έχουμε από αυτούς που μας εκτιμούν, μας συμπαθούν και για διάφορους λόγους δεν μας ψηφίζουν, εμείς θα είμαστε μπροστά και πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Δεν είναι μόνο τα εκλογικά ποσοστά, είναι και το τι υπάρχει στο μαζικό κίνημα, είναι και το τι υπάρχει στο εργατικό κίνημα, και εκεί το κουκουέ θα συνεχίσει. Με ποιο πείσμα, με ποια αποφασιστικότητα. Δεν έχουμε άνεση σήμερα για να χρονική. Τελειώσει. Τελειώσαμε. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες και θα σας ρωτήσω πολλά. Ναι. Ευχαριστώ τον κύριο Παφίλη. Είμαι στη διάθεσή σας.